παρακαλώ να μου τα φτιάξει τα χαρτιά το ελάχιστο τη μεγαλοβδομάδα. Δεν έχω να φάω. Πεινώ. Πεινώ. Από πού Από Λούρες, 70 χιλιόμετρα να πάω και να έρθω. Ιστορίες απόγνωσης στο κατόφλι του ΕΦΚΑ Ηρακλείου. Η Περίλκος από τις Λούρες ήρθε το πρωί με δανεικά από το χωριό του στο Ηράκλειο για να εισπράξει τα χρήματα που του οφείλει ο οργανισμός εδώ και 4 χρόνια. 5 χρόνια πάνε τώρα. Έχω απογοητευτεί, μπορούσα στην τρέλα να πάω αυτοκτονήσω. Δεν έχω το Πάσχα να περάσω. Τίποτα να φάω. Όπως εξηγεί, από τη μέρα που πέθανε η σύζυγός του, ακολούθησε κάθε γραφειοκρατική διαδικασία για να εισπράξει περίπου 2.500 ευρώ από τα επιδόματα αναπηρίας της. Πριν λίγες ημέρες τον κάλεσαν να παρουσιαστεί στον ΕΦΚΑ και να καταθέσει το χαρτί αποδοχής της κληρονομιάς ώστε να πληρωθεί, όπως και έκανε σήμερα το πρωί, δαπανώντας τα τελευταία χρήματα που είχε. Όμως το ταμείο δεν έφτασε ποτέ. Όπως του είπαν, θα πληρωθεί κάποια άλλη στιγμή και αφού απευθυνθεί στην εφορία. Πήγα στη διευθύντρια και μου λέει η διευθύντρια ότι είναι, λέει, πολλές οι αιτήσεις και δεν μπορούμε, λέει, να κάνουμε. Σιγά σιγά λέει θα φτιάξει. Μα χρωστώ και απόξω. Πεινώ. Δεν έχω να φάω. Δεν τρώγω την ημέρα τίποτα, μόνο καφέ και νερό. Τι άλλο θα κάνω. Εδώ και το διευθυντή πήρα που μου δώσανε. Κοίτα εδώ πόσα τηλέφωνα. Εδώ. Στην ίδια θέση η Άννα Πετράκη και ο Γιώργος Κοντοπόδης από την Ιερά Πέτρα που έκαναν σήμερα 110 χιλιόμετρα για να έρθουν στα γραφεία του ΕΦΚΑ και να γυρίσουν άπρακτοι στα σπίτια τους. Είπαν ήδη ότι δώσανε χρήματα σε αυτούς που τους χρωστούσαν λίγα. Όπου βλέπανε πολλά χρήματα, πολλά χρόνια άρα και πολλά χρήματα, δεν έχουν δώσει. Και έχει γράψει η διευθύντρια πάνω σε μια σελίδα ονόματα από το 15-16 και μετά, επικουρικές που δεν έχουν δώσει. Και έχουν μαζευτεί πάρα πολλά άτομα. Δηλαδή σε αυτούς που χρωστάνε πολλά χρόνια χρήματα, δεν τους έχουν ακουμπήσει καθόλου. Εκτός από την εξήγηση ότι ο ΕΦΚΑ Ηρακλείου λειτουργεί με ελάχιστους υπαλλήλους και έχει πάνω από 3.000 αιτήσεις σε εκκρεμότητα, η απάντηση που έλαβαν τους άφησε εμβρόντιτους, καθώς τους είπαν να απευθυνθούν στον ίδιο τον Υπουργό για να ζητήσουν εξηγήσεις. Λέει ότι εμείς δεν έχουμε ευθύνη, εμείς δεν έχουμε προσωπικό, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έχουμε πάνω από 3.000 εκκρεμότητες επικουρικές. Τι μας αφορά εμάς σε αυτό το θέμα, το αν έχουν 3.000 επικουρικές. Και κάθε μέρα έρχονται άνθρωποι και παραπονιόνται και αυτό. Και να πάτε, λέει, στο Υπουργείο, να τα πείτε στο Υπουργείο. Οι επικουρικές συντάξεις τους είναι σε εκκρεμότητα από το 2018, με τους ίδιους να τρέχουν χρόνια από γραφείο σε γραφείο για να βγάλουν άκρη. Και οι δύο έκαναν το λάθος να πιστέψουν, όσα δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης, ότι δηλαδή για όσες συντάξεις δεν μπορούν να εκαθαριστούν άμεσα, οι δικαιούχοι θα λάβουν 100 ευρώ για κάθε μήνα που καθυστερεί από τη μέρα κατάθεσης της αίτησής τους, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα θα τα λάβουν με την ολοκλήρωση του φακέλου τους. Τέλος Μαρτίου, όπως είπανε, και περίμενα να περάσει λίγες μέρες του Απριλίου για να έρθω. Αυτά. Άρα νιώθηκε εσείς κοροϊδία. Τι άλλο.